και για την διπλή δολοφονία και για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο σε λίγο. Και χθες είχαμε πει ότι θέλουμε και ευχάριστες ειδήσεις στο δελτίο μας. Ο 15χρονος πατρινός έχει επιστρέψει, όπως είπαμε και χθες, βρίσκεται στο σπίτι του. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Τι νεότερα έχουμε? Τα νεότερα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι, κυρίως από το στενό σκηνικό κύκλο, έχουν αρχίσει να τον επισκέπτονται. Έχει πολύ καλή επαφή μαζί τους. Βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών, διότι πρέπει να υπάρχουν και αρκετά διαστήματα ξεκούρασης, διότι μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διάρκεια της αποθεραπείας. Είναι αρκετά αισιόδοξοι όλοι όσοι γνωρίζουν την πορεία της υγείας του. Και βέβαια και οι γονείς του, οι οποίοι είναι διαρκώς στο πλευρό του, είναι πραγματικά ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης σε πάρα πολύ μικρό χρονικό Για να διάστημα, πάμε πρέπει να όμως να πούμε. μιλήσουμε αμέσως τώρα, Νίκο, με την μητέρα του 15χρονου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα πρέπει να ζείτε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας μέχρι τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά από έναν μεγάλο εφιάλτη που ζήσαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε το παιδί δίπλα μας. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Αλλά δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Το μεγάλο κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι του χειρουργείου έφυγε, πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα έχουμε μπροστά μας έναν δρόμο, ο οποίος πιστεύω ότι θα μας βγάλει κάπου πολύ καλά. Θα Έχουμε θέλαμε να μας αισιοδοξία. περιγράψετε, αν σας είναι εύκολο, να μας περιγράψετε λίγο αυτό το κοντράστ, αυτή τη διαφορά των συναισθημάτων πριν από 2-2,5 εβδομάδες και σήμερα. Ποια είναι η διαφορά? Είναι πραγματικά τεράστια από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά με τι Βέβαια, βέβαια. συναισθήματα φύγατε για το ανώβερο και τι νιώθετε σήμερα, θα ήθελα να μας πείτε, έτσι αν μπορείτε, σαν μάνα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν όταν φύγαμε δεν ξέραμε πώς θα γυρίσουμε. Δηλαδή δεν ξέραμε την αντιμετώπιση του παιδιού, τι μπορεί να συμβεί, τις επιπλοκές. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση, ένα χειρουργείο υψηλού ρίσκου. Και όλοι, ας πούμε, μας είχαν πει ότι με συγκεκριμένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Φύγαμε με πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Είχαμε χάσει τη ζωή κατά τα πόδια μας, γιατί όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε μία μέρα. Το παιδί ήταν μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά, μέσα σε μία μέρα, κινδυνεύσαμε να χάσουμε το παιδί μας. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν σου λένε ότι πρέπει να φύγεις να πας στη Γερμανία. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως, Ναι. βεβαίως, με πολύ προσοχή. Α, ωραία. Αισθανθήκαμε πάρα πολύ άσχημα, αισθανθήκαμε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, μας βοήθησαν όλοι, όλοι. Και θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε, στους συγγενείς, φίλους, στο νοσοκομείο, στο ΡΙΟΥ, στους νευροχειρουργούς, στο προσωπικό, στον κύριο Μπεταλάφη προσωπικά, τον γιατρό που μας χειρουργήσε το παιδί, στο ανώβερο, τον Μητροπολίτη Πατρών, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή, τον Πάτερ Χαρίτων, του Αγίου της Εκκλησίας στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλω να ευχαριστήσω και ας με συγχωρέσουν αν ξεχάσω κάποιον. Το σχολείο του, το 10ο γυμνάσιο, τον διευθυντή του, τον κύριο Φικούρα, τα παιδιά του, οι μαθητές του, τους φίλους του, το σχολείο στα Δεμένικα που προσφέρθηκαν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Και μέσα από όλο αυτό βγαίνει και κάτι πολύ θετικό, πιστεύω για όλους μας, ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ φιλότιμοι και έχουμε ψυχή μέσα μας και δεν αφήνουμε τον διπλανό μας. Και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε τώρα σαν χώρα. Βέβαια. Βέβαια και να πούμε, βέβαια και Νίκο, ότι η ιστορία του 15χρονου μαθητή έδειξε ότι και η πολιτεία κάποιες φορές έχει γρήγορα Ήθελα να αντανακλαστικά. το ρωτήσω αυτό στην μητέρα Βεβαίως, βεβαίως. του. Και η πολιτεία, διαφέρθηκε και έδειξε μεγάλη ευαισθησία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά έδειξε ευαισθησία που μας παραχώρησε το κυβερνητικό αεροσκάφος, γιατί έπρεπε να πάμε με θάλαμο αποσυντήρησης που ήταν απαραίτητος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φορείς που ενδιαφέρθηκαν.
Και τους προστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που μας βρέθηκε και σε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν για το παιδί μας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στο σπίτι μας και δεν το πιστεύουμε δηλαδή, ότι έχουμε το παιδί δίπλα μας. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Απλά θα ήθελα έτσι να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρατήρηση για να, με αφορμή αυτό που είπατε βέβαια για το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα. Βεβαίως, το οποίο μεγαλείο ψυχής θα ήθελα έτσι, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω.